Η καρδιά της ελληνικής οικονομίας έχει σταματήσει να δουλεύει. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας έχει στραβώσει. Τι κάνουμε τώρα, κύριοι πολιτικοί? Είμαστε το 92% των επιχειρήσεων παναλλαγικά αλλά και στον ομόρο Δόφης. Είμαστε αυτοί που απασχολούμε το 81% των υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε αυτοί που πληρώνουμε το 75% των φόρων στο ελληνικό δημόσιο. Είμαστε αυτοί που γινόμαστε εις πράκτορες για να παίρνουμε το ΦΠΑ και να το αποδίδουμε. Είμαστε αυτοί που δουλεύουμε 16 ώρες την ημέρα, 360 μέρες το χρόνο, επί 40 χρόνια και δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη, γιατί περισσότεροι από εμάς ίσως δεν υπάρχουν. Αλλά και αν υπάρχουν, χρήματα στο ταμείο μας άραξε, υπάρχουνε. Το πρόσφατο ενεπιμένο ταμείο του μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ΑΕ, από το οποίο εξαρτάται 2.400.000 πολίτες, δηλαδή το ταμείο του μεσαίου χώρου, το οποίο όλοι επικαλούνται προεκλογικά, έχει οδηγηθεί από τις κυβερνήσεις που δεν πήρε στις κυβερνήσεις τους για κλιμαλώνωση πυροβολικά στο κύριο του γκρεμού. Θα παρακαλέσω λίγη προσοχή. Μας ενδιαφέρουν όλους. Τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε το ταμείο? Οι προτάσεις μας είναι οι εξής. Χρηματοδότηση με επιστοστό του ΑΕΠ τουλάχιστον 0,6% για την κάλυψη ελλημάτων των ενορπημένων ταμείων όπως έχει δεσμευτεί η πολιτεία. Διέλευση της ασφαλιστικής βάσης. Δημιουργία ειδικού ασφαλιστικού λογαριασμού αποθεματικού χαρακτήρα. Αυτό που άρχισε να γίνεται σήμερα, συστηματικός έλεγχος της συνταγματογραφίας και πραγματικής δαπάνης. Λύση της μανογράφησης. Διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου από αιρετή διοίκηση. Ποιότητα, ποιοτική αναπάθμιση των παραπομένων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασφαλίζονται και στερεοποιούνται από το ΑΕΠ, καθώς και τα μέλη των υπογειών τους, εύλογα απαιτούν την κυβέρνηση να επιδείξει το ανάλογο με τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή ενδιαφέρον. Ισχυροδιαφυγή, με λίγα απλά λόγια. Δεν μπορεί ένα οποιοδήποτε πολυκατάστημα να ανοίγει 200 υποκαταστήματα με διαχρονικό ΦΠΑ στην Ελλάδα και να πληρώνει μόνο μία συνδρομή. Κάθε κατάστημα που ανοίγει σε μία πόλη κλείνουν πάρα πολλά μικρά καταστήματα. Και πολλές εκατοντάδες υπάλληλοι μένουν στην ανεργία. Όλοι μας βιώνουμε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, μια οικονομική συγκυρία που αποκτά ακολουθητές όλο και πιο ακροχόδεντες από ό,τι θα θέλαμε. Και σε αυτή τη συγκυρία δυστυχώς η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Η ατομηχανή της οικονομίας μας για να μπορέσει να οδηγήσει την αγορά στην ημερία χρειάζεται κάψιμο, δηλαδή ρευστό. Αυτό λείπει από την αγορά, το ζεστό χρήμα που τόσο ανάγκη έχει τώρα. Αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι αύξηση των εσόδων στο δημόσιο, μείωση των δαπανών. Η διαρκής αύξηση των άμεσων φόρων, η αύξηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ποτά, σιγάρα, βενζίνη, έχει δημιουργήσει μια σταθερή ανωδική πορεία του πληθωρισμού.